ο στόχος μας. Άρα, θεωρούμε λάθος το να γίνεται αυτή η μονομαχία μεταξύ των δύο αρχηγών. Πόσο μάλλον όταν στην περιραίουσα ατμόσφαιρα υπάρχει αυτή η διάχυτη υπόλωση και με εκφράσεις του τύπου το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μυρίζει αίμα. Να το θυμίσουμε και αυτό, mm-hmm. το οποίο ελέγχθη πριν από μία εβδομάδα περίπου. Ναι. Υπόθεση επιστολής Καραμανλή που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Δεν έχουμε κάποια απάντηση επίσημη από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε κάποια επίσημη τοποθέτηση από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καραμαλή. Ακούμε ό,τι ακούμε από κύκλους, τρίγωνα και τετράγωνα. Ναι. Κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, είπατε καταρχήν, είδε το φως δημοσιότητας χθες. Θέλω να την ακριβές. Όχι, το εξηγήσαμε και πριν. Το είπαμε, με αφορμή την δημοσίευση. Όχι, να εξηγήσω αυτό, ότι μιλάμε για κάτι πολύ παλιό. Από το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι μια επιστολή που έχει δημοσιοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής, η οποία όπως φαίνεται ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, διότι οδήγησε στο να είναι επισπεύδων η γείτονος χώρα. Mm-hmm. Και αυτό το θεωρούμε κάτι πάρα πολύ θετικό. Mm-hmm. Εάν υπήρξαν το τελευταίο διάστημα πολύ ευνοϊκές συνθήκες για να κλείσει η συμφωνία των Πρεσπών, η οποία θα είχε μπορούσε να είχε κλείσει με πολύ καλύτερους όρους. Αυτές οι συνθήκες δημιουργήθηκαν επειδή ακριβώς υπήρχε το κεκτημένο του Βουκουρεστίου. Mm-hmm. Συνεπώς, ήταν μια συνολική στρατηγική, η οποία κατά γενική ομολογία έδωσε στη χώρα πολύ χρήσιμα εργαλεία και ένα πολύ χρήσιμο πάτημα για να μπορέσει να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για να κλείσει μια συμφωνία η οποία έπρεπε να κλείσει, όμως όχι με αυτούς τους όρους. Κυρία Κεραμέως, εξακολουθείτε ως Νέα Δημοκρατία τα στελέχη σας να χαρακτηρίζουν εθνικά επιζήμια τη συμφωνία mm-hmm. των Πρεσπών, παρότι φαίνεται ξεκάθαρα, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτή η εθνική γραμμή που έχει χαραχθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και το 2008 ήταν ήδη χαραγμένη αυτή η γραμμή για μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες, γιατί ενώ τα περιλαμβάνει όλα αυτά η Συμφωνία των Πρεσπών, έχουμε και την απαλυφή των αλυτρωτικών στοιχείων από το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, έχουμε και όλες αυτές τις παραδοχές για την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και την ελληνική ιστορία. Γιατί εξακολουθείτε σε αυτή τη σκληρή τακτική, για ψηφοθερικούς λόγους, θα λέγε κάποιος. Εάν και η κυβέρνηση Καραμαλή είχε δεχτεί να εκχωρήσει μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα, το ζήτημα θα είχε κλείσει ενδεχομένως. Άρα, εμείς δεν θέλαμε ποτέ να εκχωρήσουμε μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερο, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τώρα, βέβαια, ξέρετε, η γλώσσα που έξι, δεν προσδιορίζει έθνος. Εγώ θα σας πω το εξής. Υπάρχει μια παραποίηση διαχρονική σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, να σας πω ένα παράδειγμα. Όχι, γιατί επιμένετε στη γλώσσα, ας πούμε. Δείτε όλες τις χώρες. Δεν προσδιορίζει. Και στην υπηκότητα. Δείτε όλες τις χώρες του κόσμου. Δείτε την Νότια Αφρική. Πώς λέγονται οι πολίτες της? Νοτιοαφρικάνοι, σωστά. Ναι, ναι, ωραία. Δείτε τη Νότια Κορέα. Πώς λέγεται? Για τη γλώσσα, είπα. Ναι, και η γλώσσα. Το εβραϊκό έθνος, οι Εβραίοι μιλάνε διάφορες γλώσσες. Η γλώσσα και η υπηκότητα είναι δύο στοιχεία στα οποία έξι πρωθυπουργοί είπαν όχι και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση είναι η μοναδική που είπε ναι. Και κάτι άλλο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το ένα κομμάτι είναι η γλώσσα, το ένα κομμάτι είναι η υπηκότητα. Το άλλο κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό όμως είναι απτές οικονομικές συνέπειες που έχει και επιπτώσεις που έχει αυτή η συμφωνία. Το έχουμε στυλιτεύσει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν 4.000 προϊόντα τα οποία φέρουν τη λέξη μακεδονικός. Γι' αυτά τι έλεγε η συμφωνία, τι λέει η συμφωνία, ότι θα συσταθεί μια επιτροπή η οποία θα εξετάσει το ζήτημα. Έχει γίνει κάτι γι' αυτό? Μάλιστα. Έχει γίνει κάτι. Ενώ προσέξτε, η επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την έκβαση αυτής της διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει πριν τη συμφωνία. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για ιδεολογία, ούτε για ιστορία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μιλάμε για απτές οικονομικές επιπτώσεις μιας συμφωνίας, τις οποίες αγνοεί παντελώς η κυβέρνηση. Ναι. Κυρία Παπαναντσιού, αν θεωρείτε ότι αυτή η επιστολή αποκαλύπτει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, αν είναι αρνητική, γιατί αυτό γίνεται μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές και όχι όταν ξεκίνησε η διαμάχη με τη Νέα Δημοκρατία, για να γνωρίζει εννοώ και ο κόσμος τι γίνεται, ποιες είναι οι θέσεις? Καταρχήν, εκείνο που θα πρέπει να πούμε ότι έχουν το θράσος να μιλάνε για κάποια μυστική διπλωματία, mm-hmm. η οποία δεν έπρεπε να έρθει στο φως της δημοσιότητας και σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Καραμανλής όφιλε να έχει ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για την επίσημη επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ με την οποία παραβίαζε την εθνική γραμμή. Mm-hmm. Και εκτός αυτού, ακριβώς όλα αυτά που είπαμε και πιο πριν, είναι ξεκάθαρο ότι έδινε εθνότητα και γλώσσα και εδώ πέρα θα θέλαμε να μας πούνε τι εθνότητα
θα είχαν οι πολίτες μιας χώρας της οποίας η συνταγματική ονομασία. Γι' αυτό λέω συγγνώμη, δεν θέλω να γίνω αγενής, αλλά επιμένω στο. Γιατί το κάνετε τώρα και όχι τόσο καιρό το δημοσίευμα. Το δημοσίευμα είναι το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κ. Γκοντζιάς δεν είναι τώρα. Συγγνώμη τώρα. Δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι η επιστολή είναι γνωστή και έχουν γίνει και αναφορές τον τελευταίο χρόνο που συζητεί τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό είναι το ερώτημα. Πολλά του, γίνονται του Μάνου. Τελευταία εβδομάδα. Πολλά γίνονται. Πολλά γίνονται τελευταία εβδομάδα, αλλά θα πρέπει και οι πολίτες να καταλάβουν τι τους έχετε αποκρύψει όλο το τελευταίο διάστημα. Και πολλά από αυτά έχουν αποκρυφθεί και στο διάστημα των ευρωεκλογών. Και αν το θέλετε, δηλαδή, εδώ πέρα μπορούμε να δούμε και τα δύο προγράμματα. Ακόμη και τα ζητήματα που έχουν τεθεί σε βάση του οικονομικού πεδίου, όλα τα προγράμματα που έχετε θέσει στον ελληνικό λαό σε σχέση με το φορολογικό, έρχεστε και τα νερείτε από μια μέρα στην άλλη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε και να σας ρωτήσουμε τι θα κάνετε την επόμενη μέρα. Τι βλέπετε να κάνετε, ποιο είναι το πρόγραμμά σας στο φορολογικό, θα το ξεκινήσετε από το 21, από το 22, ποια ακριβώς είναι τα μεγέθη, τι θα κάνετε με το ασφαλιστικό, θα έχετε 15% μείωση όπως λέτε και 2 δις κάθε χρόνο κάποιο ποσό που θα πρέπει να μας πείτε από πού θα το αντικαταστήσετε. Είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά θα πρέπει να παίξουν την τελευταία εβδομάδα όλα και θα πρέπει να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός προκειμένου να πάει να ψηφίσει στις κάλπες την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Θα πρέπει να ξέρει η κυβέρνηση της επόμενης μέρας τι του έχει κρύψει τόσα χρόνια, είτε αφορά την εξωτερική πολιτική όσον αφορά το θέμα του Μακεδονικού και τη συμφωνία των Πρεσπών που τόσο πολύ κατηγορείται την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ενώ εδώ και 14 χρόνια έχετε αποδεχτεί τον όρο Μακεδονία. Είναι ξεκάθαρο ότι και μάλιστα χωρίς καμιά συνταγματική αλλαγή, χωρίς έργα όνες. Το ότι δεν έκλεισε ήταν ότι δεν συμφωνήσανε και κάποιες άλλες χώρες. Δεν ήταν μόνο απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εδώ δεν είχαν συμφωνήσει και η Γαλλία και η Γερμανία και, και από εκεί και πέρα γι' αυτό το λόγο και δεν έκλεισε η συμφωνία. Και καλά έκανε και δεν έκλεισε, γιατί δεν ήταν η καλύτερη συμφωνία. Η καλύτερη συμφωνία που είχε έρθει για το Μακεδονικό ήταν η συμφωνία των Πρεσπών και αυτό θα αποδειχθεί. Και βέβαια και στην ιστορία. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι ένα θέμα του ονόματος που θα εξεκαστεί σε 10 χρόνια. Να παρατηρήσω το εξής. Ότι στην ερώτησή σας γιατί αυτό όλο τυχαίως εμφανίστηκε την τελευταία εβδομάδα, η απάντηση της κ. Παπανάτσιου ήταν να μιλήσουμε για τη φορολογία και το καθεξής. Με άλλα λόγια, η μπάλα στην εξέδρα. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Να θυμίσω ότι στελέχη, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο κ. Τσακαλώτος, όπως ο κ. Γαβρόγλου και πάρα πολλά άλλα, κυρία Χρυστοδουλοπούλου, αν δεν κάνω λάθος, έχουν υπογράψει το 2008 να ονομαστεί η Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το θυμόσαστε. Το έχουν υπογράψει το 2008 τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής σας. Τρίτον, έρχομαι στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα κοστολογημένο πρόγραμμα σε όλους τους τομείς. Διότι δυστυχώς η ζημιά που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεν πολύ μεγάλη στην οικονομία, δεν είναι όμως μόνο στην οικονομία. Είναι στην υγεία, είναι στην παιδεία, είναι στην ασφάλεια, είναι στη δημόσια υγεία, είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στα οικονομικά βεβαίως, αφού έθιξε η κυρία Παπανάτσιου τα οικονομικά, έχω να θυμίσω ένα νούμερο. Να θυμίσω ότι οι οφειλές των πολιτών προς το δημόσιο νευρή ενία, δηλαδή εφορία ασφαλιστικά ταμεία, ήταν 85 δις το τέλος του 2014. 85 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα ξέρετε πόσο είναι, ή τώρα, πρόσφατα τέλος πάντων, μέχρι το Μάρτιο του 2019. 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τη δείχνει μία αύξηση κατά 65% των οφειλών. Οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτό τι αποδεικνύει έμπρακτα μία παταγώδη αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν έχουμε προτείνει μία συγκεκριμένη δέσμη μέτρων. Μακάρι να μπορούσαμε να υποσχεθούμε περισσότερα. Δεν το κάνω όπως το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, που υποσχόταν 13η, 14η σύνδεση, κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο, κατάργηση του ένφια. Να τα θυμίσουμε λοιπόν όλα αυτά. Εμείς δεν κάνουμε αυτά. Γιατί είμαστε μία υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Και Κώστα, κάνουμε δεσμεύσεις μόνο για όσα μπορούμε πραγματικά να δεσμευθούμε. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Παπανάτσιου, επειδή έχουμε μελετήσει και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το φορολογικό, είστε και αρμόδια για τα φορολογικά, αλλά για το ασφαλιστικό όμως δεν έχω δει. Έχω ακούσει την κριτική που κάνετε προς τη Νέα Δημοκρατία για το σύστημα των τριών πυλώνων διεξοδικά. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα ποια είναι η δική σας πρόταση για το ασφαλιστικό της επόμενης ημέρας. Αυτό θα ήθελα να πω. Ναι, καταρχήν εκείνο που θα πρέπει να πούμε για το φορολογικό το δικό μας, το οποίο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό και κοστολογημένο, έχει διαφορετική βάση από αυτή που έχει της Νέας Δημοκρατίας. Και πραγματικά θα πρέπει να δείτε ότι παρόλο που μιλάνε για μείωση των συντελεστών φορολόγησης, μιλάνε για τη μείωση της φορολόγησης στις εταιρείες, που ήδη έχει ξεκινήσει από εμάς και έχει γίνει από το 29, είναι στο 28 αυτή τη στιγμή. Πόσο το πήρατε, πώς το παραλάβατε. Και θα φτάσουμε μέχρι το 25. Πώς το παραλάβατε. 26% και για τις εταιρείες και για τα φυσικά. Και το πήγατε 29 και πασχίζετε να έρθετε πίσω 14. Ακόμα αγωνιζόμαστε και για τα νομικά πρόσωπα. Προσέξτε, και για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα επιχειρηματίες ήταν 26%. Αυτή τη στιγμή τα φυσικά πρόσωπα επιχειρηματίες, το 85 με 90% των φυσικών προσώπων επιχειρηματιών, όλοι αυτοί που έχουν ένα μικρομάγαζο, φορολογούνται με 22%, είναι 4% κάτω και με μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Μειωμένες. Οι ασφαλιστικές εισφορές, βεβαίως. Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές στους επαγγελματίες, στα 440.000 φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες, είναι ο μειωμένος συντελεστής 22% και η κλίμακα είναι από εκεί και μετά, ανάλογα με τα κέρδη. Τότε γιατί καταψήφισαν? Και επίσης και το ασφαλιστικό τους, γιατί εκεί που είχαν 450 ευρώ το μήνα, αυτή τη στιγμή έχουν 168 ευρώ. Γιατί καταψήφισαν για τα νομικά πρόσωπα, γιατί για τα νομικά πρόσωπα, για τα νομικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή είναι 28%, θα πάμε στο 25% προοδευτικά και εσείς έρχεστε αυτή τη στιγμή και μας λέτε ότι από το 22 και μετά θα αρχίσετε να μειώνετε και δεν μας λέτε ούτε σε πόσα χρόνια το 22, θα τα μειώσετε. Λάθος, από το 20. Από το 20. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το φορολογικό θα το εφαρμόσει από αυτό. Το 21, που σημαίνει ότι έχω το 22, το 22 θα δούνε στην τσέπη τους οι φορολογούμενοι και όχι όλα τα φυσικά πρόσωπα, αλλά τα νομικά πρόσωπα. Και να πούμε και κάτι άλλο εδώ. Και ναι, μεν στα νομικά πρόσωπα η μείωση του φόρου μπορεί να έχει μια ανταπόδοση γιατί μπορεί να γίνονται επενδύσεις, αλλά η μεγάλη μείωση που προτείνεται είναι στα μερίσματα και εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει τίποτα ανταποδοτικό γιατί δεν ξέρουμε αυτά τα μερίσματα αν θα τα επενδύσει εκείνος που θα τα έχει. Και δεν ξέρουμε και αν ένα μέρος των μερισμάτων αυτών είναι μερίσματα από το εξωτερικό. Γιατί τα μειώσατε τα μερίσματα εσείς? Θεωρήσαμε ότι από το 15 στο 10 είναι σημαντικό, αλλά από το 10 και πέρα. Από το 10 στο 5 όχι. Από το 10 στο 5 είναι πάρα πολύ και είναι γιατί, αν θέλετε να το ξέρετε, το δικό μας πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, είναι ακριβώς. Στη Θεσσαλονίκη. Ανταποκρίνεται. Όπως στη το πρόγραμμα. Ακριβώς ανταποκρίνεται. Ναι, το φυσικά τη ΔΕΘ το πρόγραμμα, εκείνο που εξαγγείλαμε για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, γιατί, ήδη εφαρμόζεται. Για το 13ο μισθό, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Ήδη εφαρμόζεται. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο 30%. Αφού τον αυξήσατε. 30, δεν αυξήσαμε καθόλου, καθόλου, όχι μόνο δεν τον αυξήσαμε, γιατί το λέτε, αλλά δεν ειδικά το 18 ήταν μειωμένα 60 εκατομμύρια. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ. Μου επιτρέπετε λίγο. Και εκτό από μια απάντηση να πάρω το ασφαλιστικό και μετά. Ασφαλιστικό. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα βελτιώσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Σίγουρα θα το βελτιώσουμε, αλλά από εκεί και πέρα το 15% μείωση από το 20% που είναι αυτή τη στιγμή. 2 δις κατέτος. Από πού θα τα βρείτε? Θα κόψετε συντάξεις? Θα μας το πείτε. Τι θα κάνει ασφαλιστικό? Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες βελτιώσεις όπως κάναμε και το προηγούμενο διάστημα. Ποιες? Το προηγούμενο διάστημα δεν φέραμε και ψηφίσαμε. Ποιες είναι οι βελτιώσεις? Για ποιο πυλώνα? Για τον ιδιωτικό? Ποιες είναι? Για τον ποιες ιδιωτικό. Εκεί που θα περιμένουν όσοι παίρνουν επικουρικές να μην τις δούνε τις επικουρικές, να χαθούν οι επικουρικές από τους συνταξιούχους. Ας αναλογιστούν οι συνταξιούχοι ότι όταν θα πάνε σε κάποιο ιδιωτικό φορέα δεν είναι μακριά η ασπής πρόνοια που ήταν μια ιδιωτική ασφάλιση. Μισό λεπτό. Γιάννη, το ερώτημα είναι προς την κυρία Κεραμέως. Ναι, κυρία Κεραμέως, πού είναι? Ωραία, θέλετε κυρία Κεραμέως για να έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Η ερώτησή μου είναι η εξής και συνδέει και την συζήτηση για την επιστολή Καραμαλή, αλλά και την κουβέντα για τα πλεονάσματα και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα με την ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας θα διεκδικήσει από τους Ευρωπαίους εταίρους μικρότερα πλεονάσματα. Βλέπουμε όμως τη Νέα Δημοκρατία να υποστηρίζει μια πρακτική της κυβέρνησης Καραμαλή, που είναι η μπλόφα. Δηλαδή ότι λέει η Νέα Δημοκρατία, οι εκπρόσωποι της, ότι είναι θεμητό να πάει ο Πρωθυπουργός της χώρας στο εξωτερικό, και ειδικά όχι στο εξωτερικό γενικά, στις ΗΠΑ, να πει κάτι που δεν το εννοεί,
για να μπορέσει να πετύχει ένα αποτέλεσμα αργότερα στη διαπραγμάτευση. Πιστεύετε ότι βοηθάει την αξιοπιστία και τη δικιά σας και της Ελλάδας γενικά το να εμφανιζόμαστε να λέμε ψέματα ή να μην εννοούμε αυτά που λέμε προς τους Ευρωπαίους εταίρους? Σας το ρωτάω γιατί στο ζήτημα της αλήθειας και της αξιοπιστίας έχετε επενδύσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, σημείο πρώτο για την κυρία Παπανάτσιο. Ερωτήθηκε για το ασφαλιστικό, δεν είχε να πει τίποτα. Τίποτα. 6 μέρες πριν από τις εκλογές, ούτε μία κουβέντα για το ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα κάνει στο ασφαλιστικό. Καμία πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίνει χωρίς κανένα σχέδιο, ακόμα και έχοντας κυβερνήσει 4,5 χρόνια. Σημείο πρώτο. Σημείο δεύτερο. Fake news συνεχίζονται. Μείωση φόρων. Έχει βγάλει ξεκάθαρη θέση η Νέα Δημοκρατία και έχει πει ότι, για παράδειγμα, μείωση φόρου σε επιχειρήσεις θα γίνει από το 2020. Από το 28 στο 24 για το 2020 και στο 20% τον επόμενο χρόνο. Άλλο αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να βλέπει τις ανακοινώσεις, άλλο αν θέλει να συντηρεί κάποια fake news. Τρίτο σημείο, αυτό που με ρωτήσατε μόλις τώρα για τα πλεονάσματα. Είπατε να λέει ψέματα. Δεν ξέρω σε ποιο ψέμα αναφέρεστε. Η Νέα Δημοκρατία έκανε μια μπλόφα. Λέει η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν αποδεχόμαστε τον όρο Μακεδονία. Εδώ βλέπουμε ένα έγγραφο, επίσημη επιστολή προς τον κύριο Μπούς που λέει το αποδεχόμαστε το έγγραφο. Και η εξήγηση που δίνεται από τους κύκλους, και η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει αποστάσεις, είναι ότι εμείς δεν το εννοούσαμε, το είπαμε έτσι, γιατί ο Γκρουεύσκη θα το αρνιόταν. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, κρίνοντα όλο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το 2008 είχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό και εκτιμένο. Βάσει αυτού, η κυβέρνηση είχε τον τελευταίο χρόνο πολύ ευνοϊκές συνθήκες για να κλείσει μια συμφωνία και δυστυχώς δεν αξιοποίησε αυτές τις συνθήκες. Αλλά επειδή μου πάτε για τα πλεονάσματα συγκεκριμένα, εμείς έχουμε πει το εξής. Εμείς δεν έχουμε πει ότι τη Δευτέρα που θα γίνει, αν γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, θα πάει και θα πει στους εταίρους μειώσει τα πλεονάσματα. Όχι βέβαια, δεν πορευόμαστε με αυτόν τον ανεύθυνο τρόπο. Εμείς τι έχουμε πει? Εμείς έχουμε πει ότι εάν και εφόσον οι Έλληνες πολίτες μας επιλέξουν, για ένα βάθος χρόνου θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε βαθιές τομές που πρέπει να γίνουν στη χώρα ούτως ή άλλως. Θα ξαναχτίσουμε την αξιοπιστία της χώρας, την οποία έχει απολέσει σήμερα η χώρα. Και εν συνεχεία θα πάμε στους εταίρους και θα τους εξηγήσουμε γιατί πρέπει να μειωθούν τα πλεονάσματα προκειμένου να μπορέσει να έρθει ανάπτυξη στη χώρα. Πριν από όλα αυτά όμως θα γίνουν πάρα πολλές ενέργειες. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε παρουσιάσει το 2016 συγκεκριμένες μειώσεις φόρων, το οποίο συνοδεύουμε από ισόπωσες μειώσεις δαπανών. Και δεν αναφέρουμε σε μισθούς, δεν αναφέρουμε σε συντάξεις, αναφέρουμε για παράδειγμα στις ΔΕΚΟ. Να θυμίσω ότι οι ΔΕΚΟ επιμερών ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν εκτός προϋπολογισμού κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρω μόνο μία. Τη ΔΕΗ, να πω ότι έχει γίνει στη ΔΕΗ. Από 90 εκατομμύρια κέρδος έχουμε πάρει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Αυτό επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, μία κουβέντα να πω το εξής. Άρα λοιπόν εμείς, πέρα από το ότι πρώτα απ' όλα έχουμε παρουσιάσει συγκεκριμένες μειώσεις φόρων που συνοδεύονται από ισόπωσες μειώσεις δαπανών, επιπλέον θα είμαστε και σε ένα άλλο τελείως περιβάλλον. Γιατί το λέω αυτό? Μόλις μετά τις ευρωεκλογές, σε 4 μέρες το χρηματιστήριο ανέβηκε όσο δεν ανέβηκε 4,5 χρόνια. Αυτό δημιουργεί ένα άλλο επενδυτικό περιβάλλον. Προσελκύει επενδυτές απ' έξω, οι οποίοι περιμένουν και έχουν πει ότι θέλουν να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας. Άρα, ο στόχος μας είναι να βρεθούμε, θα βρεθούμε σε ένα άλλο επενδυτικό περιβάλλον και μακάρι να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες. Η μείωση που προβλέπει στο σχέδιό της η Νέα Δημοκρατία είναι η μείωση των φόρων για τους λίγους. 104.000 είναι οι επιχειρήσεις οι οποίοι κάνανε φορολογική δήλωση το 2017. Σε αυτούς απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Εμείς για τις επιχειρήσεις έχουμε ένα άλλο σχέδιο. Δίνουμε κίνητρα διαφορετικά. Δίνουμε κίνητρα φορολογικά σε συνδυασμό με το περιβάλλον, σε συνδυασμό με την εργασία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη. Τις εταιρείες τις στηρίζουμε, πάντοτε όμως με διαφορετικό τρόπο. Η φορολογία θέλουμε να είναι για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Ο διχαστικός λόγος καλά κρατεί. Η λίγη και η πολλή. Και η απόφαση μας ακριβώς είναι το ίδιο. 30% ένφια σε όλους. Εμείς είμαστε για όλους. Όχι για τους λίγους. Και για αυτούς που έχουν ένφια 1 εκατομμύριο. Και για αυτούς που έχουν ένφια 1 εκατομμύριο. 30%. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο και σε εσάς. Γεια σας. Καλημέρα σε όλους. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6:10 το πρωί. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.